Γεια σας, είμαι ο Στράτος και θα σας παρουσιάσω το νέο μου project με το Raspberry Pi που έχω υλοποιήσει, το τηλεκατευθυνόμενο κατασκοπευτικό όχημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είναι κατασκοπευτικό γιατί έχει μια web κάμερα, την οποία θα χρησιμοποιήσω για να έχω ζωντανές λήψεις του χώρου. Και επίσης τηλεκατευθυνόμενο γιατί με τη βοήθεια φυσικά του Raspberry Pi που έχω εδώ, του Raspberry Pi, θα μπορώ να το ελέγχω δίνοντάς του εντολές μέσω του Wi-Fi, μέσα από μια Android εφαρμογή που έχω υλοποιήσει. Οπότε δίνοντας την εντολή μπροστά, θα πηγαίνει μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Επίσης, από την Android εφαρμογή θα μπορώ να βλέπω ζωντανή λήψη τι τραβάει εδώ η web κάμερα στο χώρο γύρω-γύρω και θα μπορώ να το ελέγχω και να βλέπω τι γίνεται γύρω στο χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το project έχει πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στο σπίτι σου για να παρακολουθήσεις ένα φίλο, το κατοικίδιό σου ή όσο ο καιρό λείπεις από το σπίτι, να το έχεις και μπορείς να το ελέγχεις remotely, δηλαδή από απόσταση. Αν φτιάξεις το router σου με port forwarding, μπορείς να το δίνεις εντολές μέσω κινητού από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν είσαι και να μπορείς να βλέπεις τους χώρους του σπιτιού σου όπου και να βρίσκεσαι, να δεις αν υπάρχει κάτι, οτιδήποτε. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε μια μπαταρία 9V η οποία χρησιμοποιείται για να δίνει ρεύμα στους δύο τροχούς, στα σέρβο. Επίσης το Raspberry Pi για να είναι αυτόνομο, εδώ από κάτω του έχω 6 αλφα-αλφα μπαταρίες επαναφορτιζόμενες κιόλας με 2450 mAh για να έχει αρκετή ενέργεια. Και επίσης χρησιμοποιώ φυσικά σαν βάση ένα παλιό παιχνίδι που είχα, έτσι που είναι σαν τάνκ και το χρησιμοποιώ για να κινείται. Και επίσης ένα τσιπάκι που έχω, το L293D, το οποίο είναι για να που δίνει κατευθύνσεις στους δύο τροχούς για να προχωρήσει. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει το όχημά μας, όπως βλέπετε λειτουργεί και το Wi-Fi και είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, έχουμε την εφαρμογή μας εδώ στο κινητό. Λοιπόν, να κάτσε να το ξεκινήσουμε. Και όπως βλέπετε, αυτό που βλέπει η κάμερα είναι μπροστά η πόρτα από το ασανσέρ. Φαίνεται και εδώ στο κινητό. Και επίσης έχουμε τις εντολές μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά και να σταματήσει. Οπότε πατώντας μπροστά, βλέπουμε ότι το όχημα προχωράει και ταυτόχρονα η κάμερα δείχνει. Stop. Ας στρίψουμε αριστερά. Και συνεχίζουμε. Τώρα φαίνεται που κοιτάει εδώ. Πάμε όπισθεν. Άλλη μία αριστερά. Και συνεχίζει που δείχνει απέναντι το χώρο μας. Τελευταία παρουσίαση. Λοιπόν, έχουμε την εφαρμογή μας μπροστά. Stop. Και πίσω. Όπως είπα και πριν, το όχημα, το τηλεκατευθυνόμενο κατασκοπευτικό όχημα, έχει πολλές εφαρμογές, όπως να τα αφήσεις στο σπίτι να προσέχει το χώρο σου και μπορείς μέσω port forwarding στο router να παρακολουθήσεις το σπίτι σου όπου και αν βρίσκεσαι. Επίσης μπορεί να το έχεις για να κατασκοπεύεις τη γάτα σου, το κατοικίδιό σου και να κάνεις πλάκα. Και τέλος ή αλλιώς να το έχεις για να κάνεις πλάκα σε κάποιο φίλο σου ή τον αδερφό σου ή οποιονδήποτε. Οπότε αυτό είναι το όχημά μας, με το Raspberry Pi και την web κάμερα, και ελπίζω να σας άρεσε η υλοποίηση αυτή που έχει αρκετές πρακτικές εφαρμογές. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας!